Στο νούμερο 9, κυρίες και κύριοι, μαζέψαμε τα καλύτερα. Δεν προλάβαμε χθες να το δείξουμε, να το δείξουμε σήμερα. Μαζέψαμε τα καλύτερα από το Ελλάδα έχεις ταλέντο, ή μάλλον από το Ελλάδα είχες ταλέντο. Ελλάδα είχες ταλέντο. Οι μοναδικές στιγμές που πλημμύρισαν τις τηλεοράσεις μας με μοναδικά, αυθεντικά ταλέντα ξαναζωντανεύουν. Νίκος Κουταλίδης. Τραγούδι Ναυάγιο. Ο Νίκος έχει ένα πάθος με τη Σελίν Ντιόν και με τα πολύ νεκρά ναυάγια. Όταν δεν έχει φαρικίτιδα, τραγουδάει όπερα. Όπερα, δεν μας είπατε πριν. Όπερα, έχω και μια φαρικίτιδα σήμερα, δεν μπορώ. Επίσης, έχει ένα μικρό πρόβλημα άγχος στη σκηνή που δεν τον αφήνει να αποδώσει σωστά. Ενώ στα παρασκήνια αποδίδει μια χαρά. Παντελή Ασίκογλου. Τραγούδι Φασαρία. Τάγκαρ. Δούγκαρ. Ο Παντελής ήθελε να γίνει από μικρός επιπλοποιός. Το όνειρό του όμως δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ. Γι' αυτό ξεσπάει γράφοντας τραγούδια με θέμα το κάρφωμα της πρόκας επάνω στο ξύλο. Η συνεχής επανάληψη του Ντάγκα Ντούγκα, Ντάγκα Ντούγκα, Ντάγκα Ντάγκα Ντούγκα, Ντάγκα Ντάγκα Ντούγκα, είναι μια κραυγή απόγνωσης για τα χαμένα του παιδικά όνειρα. Η σκηνική του παρουσία εμπλουτίζεται από κούτες, πιάτα, κασόνια και άχρηστες ηλεκτρικές συσκευές που καταστρέφονται στο βάθος της σκηνής. Diamond, μεταμφίεση. Η μαύρη γαζέλα της showbiz, Diamond, γεννήθηκε άντρας και τα πρώτα της επαγγελματικά βήματα έγιναν στο ποδόσφαιρο, όπου για ένα φεγγάρι έπαιξε και στην εθνική παίδων της Αγγλίας. Μπούπης ο μεγαλοπρεπής. Ακροβατικά. Μία μίξη Έλληνα Τραζάν και Μόγλι μεγαλωμένο στο Μπουρνάζι, ο Μπούπης δουλεύει 2 χρόνια το συγκεκριμένο νούμερο. Λοιπόν, τον δουλεύω 2 χρόνια αυτό το νούμερο. Φήμες λένε ότι του πήρε 1,5 χρόνο για να φουσκώσει τη συγκεκριμένη κούκλα και άλλο μισό για να ξεπεράσει τον ξαφνικό έρωτα που ένιωσε για το φουσκωτό φίλο του. Κυρία Καριολάκη, ο χορός της Σαλάμης. Η κυρία Καριολάκη διαγωνίζεται στο χορό. Με ευληγησία Μενίρ του Οβελίξ, η κυρία Καριολάκη δένει αρμονικά με το παλέτο της που απαρτίζονταν από 6 καλογυμνασμένους άντρες, αλλά σε μια φιγούρα της καταπλάκωσε τους 2, οπότε της απέμειναν μόλις 4. Godfather, υπνοτισμός Κοτόπουλου. Ο Godfather ήταν mentalist, αλλά αφού απέτυχε να γίνει ο διάδοχος του Γιούρι Γκέλλερ, την πλήρωσαν τα Κοτόπουλα. Έχει δεχθεί σωρία μηνύσεων από ορνηθοτροφία, καθώς τα πειράματά του υπνώτιζε τις κότες και δεν γεννούσαν αυγά, με αποτέλεσμα να πάει η παραγωγή κατά διαόλου. Προσοχή στις ιδιαίτερες ικανότητες του κριτή Ηλία Ψινάκη. Ο Κάλλος. Φωνάζεται. Συγγνώμη. Του οποίου η φωνή και πουλιά ανασταίνει. Ελλάδα, έχεις ταλέντο. Πολύ ταλέντο.